Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Και αν κρίνω από τον καύσωνα, καλά στερνά να έχουμε. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων, το τελευταίο για την τηλεοπτική μας σεζόν, με την Νικολέτα Δάφνου. Ανδριανή, μη φεύγεις, θα πάρω μακαδά! Πλάκα κάνω, η εκπομπή του Κρήτη TV πάει για παραθερισμό, αλλά εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube. Στα πολιτιστικά μας νέα, διοργανώθηκε το πολυαναμενόμενο ντεφιλέ του Dior. Ευτυχώς να ξεβλαχέψουμε, Ευαγγελίστρα μου! Εντυπωσιακές υπήρξαν οι στιλιστικές επιλογές όλων των πολιτικών μας. Με κορυφαία φυσικά αυτή της Υπουργού Πολιτισμού, Λέινα Μενδώνη, η οποία, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, ντύθηκε ψυγείο. Μάλλον επειδή βαρέθηκε να ντύνεται πλυντήριο του κύριου Λιγνάδη. Στα κλιματικά μας νέα, ή μάλλον κλιματιστικά μας νέα, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου μετεωρολόγοι, καθώς τέτοιον καύσωνα είχαμε, λέει, να ζήσουμε από το 2017. Αναρωτιέμαι ποιος φταίει. Στα φεμινιστικά μας νέα, ο πιλότος της καρδιάς μας, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ομολόγησε την απεχθή γυναικοκτονία που διέπραξε. Αλλά το νέο δεν είναι αυτό. Το νέο είναι ότι η είδηση βγήκε εντελώς τυχαία στον αέρα, 15 ώρες μετά την ψήφιση του νέου εργασιακού παύλα δουλοπαρικού, θα μπορούσε να πει κανείς, νομοσχεδίου, και λίγες μόλις ώρες μετά την κήρυξη των εμβολίων AstraZeneca και Johnson ως ακατάλληλων. Σχεδόν σαν να θέλουν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη για να περάσει στα ψηλά κάτι που θα ήταν αιτία πολυήμερων διαδηλώσεων και κοινωνικών αναταραχών. Σχεδόν, είπα! Και όπως έχει πει και ο ποιητής, ψήλη στα αυτιά μου μπήκανε βρε πω πω. Βραβείο αδιάφθορης δημοσιογραφίας ετοιμάζεται να δώσει στα ελληνικά κανάλια το BBC. Καθώς όταν οι δημοσιογράφοι υποψιάζονταν ότι ο δράστης της γυναικοκτονίας μπορεί να ήταν αλλοδαπός, η Caroline, το θύμα, ήταν ο 20χρονος άγγελος και ο δράστης ο λαθρέπικος, το κάθαρμα. Μόλις ο Έλληνας straight και όμορφος σύζυγός της ομολόγησε το φόνο, ξαφνικά η Καρολάιν έγινε ασταθής ψυχολογικά, ιστερική σύζυγος, με βία ξεσπάσματα που κακομεταχειριζόταν το παιδί της και τον 32χρονο πιλότο. Ναι. Τι. Sky. Ναι. Ναι. Ομιλείτε πιο δυνατά. Δε σας ακούω! Κάνει θόρυβο το πλυντήριο που το ξεπλένετε! Της δικιά σου! Σας μυρίζει κάτι άσχημα. Πάω να βουλώσω το σιφόνι. Άντε, και καλό καλοκαίρι να έχουμε. See you on YouTube!